Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, γεια σας. Είστε καλά? Καλά εσείς? Πολλές διακοπές έχει φέτος, ε. Πολλές? Πολλές διακοπές, λέω, έχει φέτος. Ναι, πραγματικά, πραγματικά. Καλό είναι αυτό? Καλό είναι, καλό είναι. Καλό είναι. Κύριε Παντελίδη, γεροντελικό του κυπέλου, υπήρχε κάτι στο 90 λεπτό που σας εξέπληξε, που δεν το περιμένατε? Ήταν αντιπροσωπευτικό των ομάδων καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, αυτό που είδαμε δηλαδή. Κοιτάξτε, αν υπάρχει κάτι που με εξέπληξε, ήταν το ότι περίμενα την ΑΕΚ να είναι λίγο πιο καλή αμυντικά. Να δυσκολεύεται περισσότερο ο ΠΑΟΚ να βγάλει κάποιες φάσεις στην επίθεση. Mm-hmm. Το ένα κομμάτι ήταν αυτό. Είχα πει και κάπου πριν το τελικό ότι πολλά θα εξαρτηθούν σε αυτό το παιχνίδι από το πώς θα αμυνθεί ο ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Και ο ΠΑΟΚ αμύνθηκε σωστά. Και το τι θα μπορέσει να βγάλει στην επίθεσή του, γιατί όντως η ΑΕΚ ήταν μια ομάδα που μέχρι τώρα μας έδειχνε πολύ συμπαγής, που δύσκολα μπορούσε να τις κάνεις ευκαιρίες. Και ο ΠΑΟΚ σε αυτό το κομμάτι τα πήγε πάρα πολύ καλά. Ούτε δέχτηκε φάσεις, αλλά ταυτόχρονα έβγαλε και όλα σαν και αρκετές. Πριν τον αγώνα, νομίζω όλοι παραδεχόμασταν ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια πιο ποιοτική ομάδα, η ΑΕΚ είναι σαφώς πιο σκληρή ομάδα. Ναι, το ναι. Πρώτο κομμάτι το είδαμε και σε αυτό το μάτς. Το δεύτερο, που δεν φάνηκε τόσο πολύ για την ΑΕΚ, έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ, έχει να κάνει με το τέλος της χρονιάς και με ένα άδειασμα δυνάμεων της ΑΕΚ. Πώς το είδατε εσείς? Ασφαλώς έχει να κάνει με ένα άδειασμα, με ένα άδειασμα το οποίο δεν είναι δυνάμεων, κυρίως ψυχολογικό. Έχει να κάνει με το τι περιμένεις και πώς το περιμένεις, και ξέρετε ότι η προετοιμασία είναι σημαντικότερη ίσως και από το ίδιο το παιχνίδι. Mm-hmm. Και ίσως το κίνητρο των παιχτών της ΑΕΚ να έμεινε χαμηλά μετά την κατάκτηση του προαθλήματος. Αντίθετα, οι παίκτες του ΠΑΟΚ περίμεναν αυτό το παιχνίδι πώς και πώς. Και νομίζω ότι έπαιξε πολύ μεγάλη σημασία, πολύ μεγάλο ρόλο στο παιχνίδι αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν είναι μόνο αυτό, γιατί πραγματικά η ΑΕΚ με εξέπληξε στο ότι μπόρεσε μια ομάδα να της βγάλει τόσες ευκαιρίες. Ναι. Εδώ επάνω τώρα, ψυχολογικά, ο ΠΑΟΚ χάνει τα τέτ, χάνει πέναλτι, ξαναχάνει τα τέτ, χάνει ο Πέλκας, χάνει ο Μπίσεσβαρ, χάνει ο Πρίγιοβιτς. Παρ' όλα αυτά δεν πτωείται. Αυτό τι σας έδειξε για την ψυχολογία? Ήταν καλά, μου έδειξε ότι και το πίστευαν και το ήθελαν πολύ, αλλά και ότι ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Ναι. Ο ΠΑΟΚ, το έχουμε πει, ότι η ποιότητα κάποιων παιχτών πολλές φορές κάνει τη διαφορά. Αλλά δεν ήταν μόνο ένας παίκτης που έκανε τη διαφορά, ήταν γενικότερα, βρίσκαν εύκολα διαδρόμους, έφταναν εύκολα σε τελειώματα. Κάτι που το κάνει ο ΠΑΟΚ, απλά δεν περίμενα να το κάνει απέναντι στην ΑΕΚ, που δεν μας είχε δείξει μέχρι τώρα τέτοια δείγματα, ότι μπορεί κάποιος να τις δημιουργήσει τόσες ευκαιρίες. Σίγουρα έχει να κάνει με τη συνολική λειτουργία της ομάδας, τη συνολική κατάσταση που βρίσκεται η ομάδα, και φαινόταν ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε καλύτερη κατάσταση, τουλάχιστον εκείνη τη μέρα. Όπως τον έχετε δει και τον έχετε μελετήσει τον ΠΑΟΚ όλη τη χρονιά, όπως επαναλαμβάνουμε, το έδειξε και στο τελικό, ποια είναι τα πιο σημαντικά προτερήματα αυτής της ομαδικής λειτουργίας, τι ξεχωρίζει? Κοιτάξτε, και η χάφη του είναι πολύ ποιοτική. Και η μπακ του είναι πάρα πολύ ποιοτική. Δηλαδή, αν βρούνε χώρο και μπορέσουν και. Κρατήσουν ο ΠΑΟΚ, αν έχει την μπάλα στα πόδια του, είναι πολύ 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 επικίνδυνος. Ίσως το πρόβλημά του να είναι όταν δεν έχει την μπάλα στα πόδια του. Και στο παιχνίδι αυτό, επειδή και η ΑΕΚ δεν κρατούσε την μπάλα, μπόρεσε ο ΠΑΟΚ και έκανε αυτό που ήθελε μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή δεν τον έφερε η ΑΕΚ σε δύσκολη θέση. Σε ατομικό επίπεδο, θα μπορούσατε να ξεχωρίσετε κάποιους από τους παίκτες του ΠΑΟΚ από την εμφάνισή τους το Σάββατο? Νομίζω όχι, γιατί περισσότεροι ήταν σε καλή μέρα. Απλά νομίζω ότι πολύ μεγάλο ρόλο στο παιχνίδι έπαιξαν δύο από τους τρεις χάφτους. Και οι τρεις μάλλον οι χάφτου. Ο Μαουρίτσιο, ο Πέλκας, ο Κένιας. Ναι, και ο Πέλκας νομίζω ότι έκανε εξαιρετική δουλειά στο ρόλο που έχει. Πάρα πολύ, ειδικά στην πίεση νομίζω ότι έκανε πάρα πολλά κλεψίματα στα δύο τρίτα. Ήταν μεγάλο μυστικό. Έτρεχε στους χώρους που άφηνε η ΑΕΚ όταν ανέβαινε. Ήταν αυτός που δημιουργούσε την υπεραριθμία από πίσω. Νομίζω ότι για μένα προσωπικά η χαφ του ΠΑΟΚ είναι αυτή που έπαιξε ένα ουσιαστικό ρόλο στο παιχνίδι. Επειδή... Και σε αυτό έχει να κάνει με τους σχηματισμούς των δύο ομάδων, γιατί ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ έπαιζε με τρεις χαφ, ενώ η ΑΕΚ με δύο.
Αυτό το έχει γίνει μεγάλη κουβέντα και μιλάμε με φίλους προπονητές καμιά φορά. Πόσο σημαντική είναι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο αυτοί οι παίκτες που ξέρουν να κινούνται στο μεσοδιάστημα, όπως είναι ο Πέλκας. Κοιτάξτε, επειδή έχουμε οδηγήσει, προσπαθούμε προπονητές να οδηγήσουμε αυτό, να έχουμε κοντά στις γραμμές μας, όταν υπάρχει ένας παίκτης που μπορεί να ξεκινάει από λίγο πιο ψηλά και να έρχεται μέσα στο μεσοδιάστημα για να μπορεί να πάρει την μπάλα, αν μπορέσει να περάσει την μπάλα εκεί, ουσιαστικά αφήνεις τουλάχιστον 6 παίκτες της αντίπαλης ομάδας έξω από το παιχνίδι. Φανταστείτε, ας πούμε, το προχθεσινό παιχνίδι του Σαββάτου, ότι έμεναν έξω με μία πάσα στο Πέλκα, έμεναν έξω από το παιχνίδι και ο Μπακασέτας και ο Μάνταλος και ο Λιβάγια και ο Αραούχο και ο Γαλανόπουλος και ο Σιμώες. Τώρα έχει ενδιαφέρον να μας πείτε, είστε η μόνη ομάδα, ο Αστέρας Τρίπολης, που καταφέρατε όχι μόνο να κερδίσετε τον ΠΑΟΚ τους τελευταίους 5 μήνες, αλλά και πραγματικά να τον εξουδετερώσετε σε πολύ υψηλό βαθμό και σε υψηλό ποσοστό. Το δικό σας παιχνίδι μελετούσαμε όταν σκεφτόμασταν τι πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ στο τελικό. Γιατί όλες οι φάσεις που δέχτηκε ήταν στο αμυντικό του transition. Στη μετάβαση τη δική σας στην επιθετική. Έχετε να μας πείτε πώς το καταφέρατε, πώς το αντιμετωπίσετε και τον κλειδώσατε. Νομίζω δεν είναι δύσκολο να τα καταλάβει κάποιος. Εμείς προσπαθήσαμε όταν έχει την μπάλα ο ΠΑΟΚ να πιέσουμε τους μπακς να μην πάρουν την μπάλα. Να μην αφήσουμε καθόλου χώρο στους αμυντικούς χαφ του ΠΑΟΚ να πάρουν την μπάλα. Οπότε αναγκαστικά οι στόπερ του ΠΑΟΚ δεν μπορούσαν να βρουν κοντά τους κάποιο παίχτη να περάσουν την μπάλα στον χώρο του κέντρου. Με αποτέλεσμα να αναγκάζεται να πηγαίνουν σε απευθείας παιχνίδι, που αυτό είναι πολύ πιο εύκολο να τα αντιμετωπίσεις. Όταν ανέβαιναν οι παίχτες του back του ΠΑΟΚ ψηλά, προσπαθούσαμε να τρέξουμε στους χώρους που άφηναν και κλείναμε τις δύο ακραίες μέσα για να είμαστε παραπάνω παίχτες, να έχουμε ουσιαστικά 5 παίχτες στον χώρο του κέντρου και όχι μόνο 3. Είχαμε τους δύο αμυντικούς χαφ, τον Τόνσο που έπαιζε πίσω από το φόρ και τους δύο ακραίους μας που δεν ήταν και τόσο ακραίοι, γιατί και ο Τσιλιανίδης και ο Κυριακόπουλος μπορούν να παίξουν προς τα μέσα, οπότε ουσιαστικά κάθε φορά που έπαιρνε η μπάλα στον άξονα εμείς είχαμε 5 παίχτες. Και έτσι ήρθε. Είναι σχετικά απλό. Ναι, ναι. Και έτσι ήρθε εκείνη η εικόνα του αγώνα, γιατί το αποτέλεσμα πολλές φορές είναι συγκυριακό. Εντάξει. Η εικόνα του αγώνα. Είναι δεδομένο. Θα μπορούσαμε και με αυτό το παιχνίδι να έχει άλλο αποτέλεσμα. Ναι, ναι. Αν είχε προηγηθεί ο ΠΑΟΚ, χρειάζεται για να πάρει ένα αποτέλεσμα απέναντι σε μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ, όπως είναι η ΑΕΚ, όπως είναι ο Ολυμπιακός. Θα πρέπει και εσύ να κάνεις αυτό που σχεδιάζεις πάρα πολύ καλά. Και ο αντίπαλος να μην κάνει τη δουλειά του, να τον σταματήσει δηλαδή, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να έχει τύχει και σε ορισμένες φάσεις. Είχατε φέτος μια χρονιά και εσείς όπως και ο Λουτσέσκου, δηλαδή αναλάβατε μια ομάδα η οποία δεν ήταν δικιά σας και σε ένα κακό momentum για αυτή. Ο Λουτσέσκου νομίζω πήγε πιο νωρίς στον ΠΑΟΚ, εννοείται, αλλά και αυτός ήταν σε μια κατάσταση που δεν είχε φτιάξει ομάδα, δεν είχε κάνει προετοιμασία και αυτός είχε και το πρόβλημα του να κερδίσει οπωσδήποτε. Καταλαβαίνετε αυτό πρέπει πόσο σημαντικό μπορεί να είναι και στο κομμάτι της πίεσης που ασκείται σε έναν άνθρωπο. Και με ένα περίγυρο πάρα πολύ πιεστικό και καμιά φορά άδικο απέναντί του. Πώς τον είδατε να εξελίσσεται και πόσο δύσκολο είναι για έναν προπονητή να μπορέσει να διαχειριστεί μια τέτοια κατάσταση. Κοιτάξτε, θα μιλήσω πρώτα για τη δική μου ομάδα και μάλλον είναι ακριβώς το ίδιο. Με μια μικρή διαφορά. Όταν πηγαίνει σε μια ομάδα την οποία πολλά πράγματα δεν σ' αρέσουν, θα πρέπει να θυμηθείτε τα αρχικά παιχνίδια του προπονητή του ΠΑΟΚ που η ομάδα δεν πήγαινε σχεδόν καθόλου καλά. Δηλαδή είχε πολύ λίγα, έβγαζε πολύ λίγα πράγματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό έδειχνε ότι η ομάδα δούλευε και έπρεπε να μπορέσει να περάσει μέσα στην ομάδα τα θέλω του, τα πιστεύω του, σε θέμα φυσικής κατάστασης, σε θέμα τακτικής. Όταν το κάνεις αυτό μέσα στη διάρκεια της χρονιάς, σίγουρα η ομάδα δεν έχει πολύ καλή απόδοση. Δηλαδή ουσιαστικά κάποια παιχνίδια τα πετάς. Προσπαθείς να πάρεις ό,τι μπορείς. Δεν μπορεί η ομάδα σου από τη μια μέρα στην άλλη να τα φτιάξει όλα. Δουλεύοντας και επειδή αναγκάζει να δουλεύεις παραπάνω ώρες, σε πιο έντονους ρυθμούς από ό,τι έχουν δουλέψει προηγούμενα, κάποια παιχνίδια η ομάδα δεν παρουσιάζεται καλή. Και όντως νομίζω συνέβη αυτό στον ΠΑΟΚ. Το ίδιο συνέβη και με εμάς, με τη διαφορά ότι εμείς όταν πήγα εγώ είχαμε 8 παιχνίδια πάρα πολύ δύσκολα, που ουσιαστικά έπρεπε, δεν θα μας έλεγε κάτι κάποιος αν χάναμε ένα από αυτά τα παιχνίδια και με αυτόν τον τρόπο το εκμεταλλευτήκαμε, δουλεύαμε παραπάνω, παράλληλα πήραμε και κάποια αποτελέσματα και πήρε η ομάδα μια αυτοδοτήρηση και μπορούσε να δουλέψει στη συνέχεια της χρονιάς καλύτερα. Μάλιστα. Κύριε Παντελίδη, ευχαριστούμε πολύ για τη σύντηση. Καλή ξεκούραση και καλή συνέχεια στην ομάδα σας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.